Επιστρέψαμε εδώ στο One Direct μαζί σας μέχρι τις 8 και για το επόμενο θέμα μας δεν θα κάνω κανέναν απολύτως πρόλογο. Θα σας πω ότι έχουμε μαζί μας την κυρία Χριστίνα Οικονόμου, συνειδρήτρια του προγράμματος Απτελάς. Μαζί της είναι και η Χιώνα, την είδατε νομίζω. Και το θέμα μας είναι τα παρηγορητικά σκυλιά. Δεν θα πω τίποτε άλλο, θα σας αφήσω κυρία Οικονόμου να μας εξηγήσετε εσείς τι είναι. Ε, λοιπόν, είναι η σκύλη θεραπευτικής επαφής, έτσι όπως είναι και το μόνιμο πρόγραμμα της Απτελάς, η οποία είναι οργάνωση που ιδρύθηκε πριν από 15 περίπου χρόνια. Είναι κερδοσκοπική. απαρτίζεται αυστηρά από εθελοντές, αλλά την κύρια δουλειά στις Απτελάς την κάνουν βέβαια οι σκύλοι, οι οποίοι είναι όλοι πρώην δέσποτοι, υιοθετημένοι από τους εθελοντές της ομάδας και εκπαιδευμένοι από την ομάδα μας. Ε, τι κάνουν ναι. Έχουμε δύο προγράμματα. Ε, λέγεται το ένα Εκστρατή ενημέρωση. Αφορά ενημερώσει σε σχολεία, σε όλε τι βαθπίδε mm -hmm. και όλε τι ηλικίε, ε, με άδεια του Υπουργείου Παιδεία πάντα, ε, η οποία ανανεώνεται βέβαια σε αιτήσια βάση. Ε, κάνουμε προφορική ενημέρωση στα παιδιά, εισερχόμαστε στι σχολικέ μονάδε με σκύλου. Να σα διακόψω, να σα. Ναι, να τι είναι τα παρηγορητικά σκυλιά, Έχουμε δει κατά καιρού σε ρεπορτάζ, σε ντοκιμαντέρ, παρηγορητικά σκυλιά να βοηθούν ανθρώπου που έχουν επιβιώσει από μια μεγάλη καταστροφή, από ένα σεισμό, από μια τρομοκρατική ενέργεια. Πολλέ φορέ έχω δει να στηρίζουν του συγγενεί των θυμάτων, από ασθένειε που βγαίνουν. Τι είναι το παρηγορητικό σκυλί, τι κάνει. Να βοηθήσω λίγο. Ε, ah. Το παρηγορητικό σκυλό που λέτε είναι τα emotional dogs. Mm. Ε, είναι στ, Είναι ε, άλλο από τους σκύλους θεραπείας. Yeah. Οι σκύλοι θεραπείας με τους οποίους ασχολούμαστε εμείς, γιατί θα έλεγα ότι το ένα πρόγραμμα είναι το εκστρατεία ενημέρωση που αφορά σχολεία, και το άλλο πρόγραμμα λέγεται σκύλη θεραπευτική επαφής. Η Χιώνα που έχουμε μαζί μας είναι... Η, η, η χιόνα συμμετέχει και στα δύο προγράμματα. Mm -hmm. Ε, όλα αυτά, όλη αυτή η σκυλή είναι υιοθετημένη, όπως είπα, από τους εθελοντές μας και διαμένουν στα σπίτια μας, έτσι. Και είναι εκπαιδευμένοι και πηγαίνουν στις επισκέψεις ή σε κατοίκον συνεδρίες κατά περίπτωση σε παιδιά τα οποία έχουν ε, κάποιες αναπηρίες. Λοιπόν, οι σκύλοι οι θεραπευτικής επαφής, λοιπόν, τι κάνουν. Εισέρχονται μαζί με την ομάδα με τους ε, χειριστές τους δηλαδή, σε ιδρύματα, φορείς που στεγάζουν ή είναι day care centers τέλο πάντων για ανθρώπους με αναπηρίε και προσφέρουν παρέα, βόλτα, τους βουρτσίζουν, ε, τους ε, ε, δίνουν νερό, τους δίνουν λιχουδιές, μπορούν να παίξουν παιχνίδια... Mm -hmm. ε, αυτό είναι αυτό το οποίο λέμε το πέτα σύστημα. Assistant... να πούμε ότι βλέπουμε και πλάνα από ναι, αυτό δράσεις είναι δράσεις Αυτό κατά Ναι, μπράβο. Ε, εδώ είναι ας πούμε με οφελούμενος τους Μίκη έδρα ε, που είναι άνθρωποι με ψυχοσικά σύνδρομα, με ε, κατάφληψη. Η αλήθεια είναι ότι η εμβέλεια των ομάδων που καλύπτουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και υπάρχει και μία διάκριση. Υπάρχουν οι επισκέψει θεραπευτική επαφή, που είναι αυτό που λέμε one-off, δηλαδή μπορεί μία φορά το χρόνο να πάμε στην ΕΛΕΠΑΠ, για παράδειγμα. Mm -hmm. Υπάρχουν όμω και τα ε, βάση πρωτόκολλου θεραπευτικά σχήματα, που έχουμε κάνει κάποια πιλωτικά προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό, ότι σε συνεργασία με του επιστημονικά υπεύθυνου των κέντρων και των φορέων, ε, βάζουμε ένα πρωτόκολλο για το ποιο είναι ο στόχο ε, για τη βελτίωση τη ζωή του κάθε ωφελούμενου. Άρα αυτό έχει μια συνέχεια, δηλαδή έχει τακτέ επισκέψει. Πέρα από τα ιδρύματα, μπορεί και κάποιο ω μονάδα να πάρει ένα τέτοιο σκύλο σπίτι του για ένα διάστημα. Ε, δεν μπορεί να πάρει κάποιον από του δικού μα σκύλου, γιατί εκείνοι συμμετέχουν στα προγράμματα. Όμω, εμεί έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πιο μικρό από τα άλλα προγράμματα και ονομάζουμε σκύλη θεραπευτική επαφή. Ε, Ειδικέ υιοθεσίε και τι αφορά. Αφορά την ε, υποστήριξη λόγω της γνώσης που έχουμε στο πεδίο των οικογενειών που ενδεχομένω και έχουμε κάποια τέτοιε περιπτώσει ε, με σύνδρομο Άσπρεγγε, με σύνδρομο Down, παιδιά τα οποία έχουν υιοθετήσει μαζί με τι οικογένειέ του εννοείται, πάντο ο ενήλικας είναι ο υπεύθυνο. Ε, ε, Σκύλου που του έχουμε υποδείξει και του έχουμε υποστήριξει έτσι ώστε ο σκύλος να δράσει θεραπευτικά για το παιδί το οποίο είναι μέλο ε. τη οικογένεια. Προκύπτει ότι αυτή η επαφή. Παιδιού σκύλου είναι ευεργετική τόσο για την σωματική όσο και για την ψυχική υγεία. Σίγουρα. Όχι μόνο για τα παιδιά, νομίζω για όλους τους ανθρώπους. Mm -hmm. Η αλήθεια είναι ότι ε, οι σκύλοι οι οποίοι είναι πραγματικοί σύντροφοι, γιατί ξέρετε στην Ελλάδα το πρόβλημά μας είναι ότι ε, ο λόγος για τον οποίο εγκαταλείπονται πάρα πολλά ζώα είναι δυστυχώς και σκύλοι και γάτες και έχουμε τόσα πολλά αδέσποδα... Ε, είναι ότι ο κόσμος νομίζω ότι παίρνει σκύλο και μάλιστα το χειρότερο αγοράζει ε, μακριά από μας οι χαρακτηρισμοί των καθαρόαιμων όλοι οι σκύλοι της ομάδας είναι οι μίαιμοι Είπατε και στην αρχή είναι πολύ ότι σημαντικό. πρόκειται για πρώην αδέσποτα σκυλάκια τα οποία τα έχετε πάρει εσείς και τα έχετε εκπαιδεύσει αυτά τα οποία δεν είναι αδέσποτα και υποτίθεται ότι είναι αυτό που είπατε που λέει ο κόσμος καθαρόαιμα". Ναι. Αυτά ε, μπορούν να εκπαιδεύσουν να κάνουν Κάτι αντίστοιχο. Ακούστε, ο σκύλο είναι σκύλο. Να ξέρουμε όλοι, γιατί δυστυχώ υπάρχει φοβερή άγνοια στη χώρα μα, ότι τα λεγόμενα καθαρόαιμα και δίαια αυτά τα οποία είναι από pet shops κτλ., ε, ουδόλω καθαρόαιμα θα έπρεπε να λέγονται. Ουσιαστικά ο άνθρωπο, ε, αναπτύσσοντα υπηρεσίε και προϊόντα, ανέπτυξε και το branding των φυλών. Mm -hmm. ε, δηλαδή, 10% των φυλών που υπάρχουν σήμερα είναι προέρχονται από κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες και γκρουπ σκύλων και το υπόλοιπο είναι απλώς μέσω της επιλεκτικής αναπαραγωγής για να βγάλουμε σκύλους που είναι ψηλοί, κοντότριχοι, ναι, μακριτριχή ναι. για να ταιριάζουν με κάθε γούστο, εμφανισιακό όμως κυρίως. Ναι. Και ποιο είναι που δεν ξέρω για περισσότερο κόσμο ότι αυτά τα λεγόμενα καθαρόιμα από τα καταστήματα, δυστυχώ κουβαλάνε επειδή μπορεί να είναι τέλεια μορφολογικά, δηλαδή να βλέπουμε ένα σκύλο mm. ράτσα που λέμε και να λέμε, Όχι, είναι τέλειο, σαν αυτό που είδα στην εγκυκλοπαίδεια. Ακριβώ το ίδιο. Αλλά η ιδιοσυγκρασία και θέματα υγεία, σοβαρά θέματα υγεία, δεν τα κοιτάζουν αυτοί οι εκτροφείς που δίνουν στα pet shops ή αυτοί που λέμε οι εκτροφεί τη πίσω αυλή. Mm. Αυτοί που βγάζουν ένα χαρτζηλίκι, παράνομη δραστηριότητα αυτή, ε, για να προωθήσουν ράτσε και υπάρχουν φοβερά προβλήματα συμπεριφορά, επιθετικότητα, φοβιών κτλ. Αλλά και υγεία, καρδιά, δυσπλασία ισχύων και πολλά σοβαρά προβλήματα. Δυστυχώ, είχε δει μία έρευνα πρόσφατα πολύ το φω τη δημοσιότητα για το πόσο ευεργετική είναι η επαφή με το σκύλο σε ανθρώπου που μόλι έχουν βγει από κάποιο έμφραγμα, κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του. Θέλω να σα ρωτήσω, χωρί να μα πείτε ονόματα και καταστάσει συγκεκριμένε στην πράξη, θυμάστε κάποια περίπτωση παιδιού ή μεγαλύτερου που άλλαξε. Εμφανώ μετά την επαφή του με τα σκύλια τη ομάδα σα, που είδατε αλλαγή. Με του σκύλου τη ομάδα μα ή από τι ειδικέ υιοθεσίε. Τι θέλετε, ένα, ένα παράδειγμα που σα έχει μείνει στο μυαλό για Θα τα σας πω. χαρακτηριστικό. Καταρχά από τι ειδικέ μα υιοθεσίε, και τώρα έχει ξεκινήσει πρόσφατα το Σεπτέμβριο και μια καμπάνια η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι η ιστορία του ε, μικρού Δημήτρη με σύνδρομο Άσπεργκερ. Που η οικογένειά του ε, απευθύνθηκε σε εμά για να υιοθετήσει ε, σκύλο πράγματι Έχουν περάσει περίπου 4,5 χρόνια από τότε. Ε, η αλήθεια είναι ότι τώρα πια οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται εντατικά ω επαγγελματίε με τον Δημήτρη λένε ότι ο Δημήτρη ξεφεύγει τη αρχική του διάγνωση. Ε, διότι, α πούμε, δεν πήγαινε, δεν ήθελε να πάει στο σχολείο, ήταν κλειστό στον εαυτό του. Είναι πολύ τυπικό το, το, την, η έλλειψη, ας πούμε, των κοινωνικών δεξιοτήτων που λέμε, τα ναι. social skills. Ε, στο σύνδρομο Άσπρα και στο συναντάμε πολύ συχνά αυτό, σε διαφορετικέ εκφάνσει βέβαια. Ε, Εμεί δεν είμαστε, να το τονίσω αυτό, δεν είμαστε ειδικοί επί τη Ούτε εργοθεραπευτέ, ούτε τίποτα. Εμεί ξέρουμε το κομμάτι σκύλο. Γι' αυτό ναι. και συνεργαζόμαστε πάντα με ειδικού και έχουμε και ψυχολόγου στην ομάδα και στα κέντρα που επισκεπτόμαστε, βεβαίω με του επιστημονικά υπεύθυνου, για να είμαστε υποστηριγμένοι και εμεί, να κάνουμε δηλαδή δουλειά, να βγαίνει αποτέλεσμα, έτσι. Ε, ο Δημήτρη λοιπόν ξεφεύγει πια τη διάγνωση, ε, διότι ο σκύλο που υιοθέτησε, πατατούφη λέγεται στην καμπάνια μα, έχουμε αλλάξει ονόματα κτλ. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ε, άρχισε να τον ακολουθεί, δηλαδή να πηγαίνει μαζί του στο αυτοκίνητο για να πάει στο σχολείο, να τον παραλαμβάνει μετά μαζί με τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού, να πηγαίνει σε λογοθεραπείε κτλ. Και, τα λοιπά. και τώρα το παιδί αυτό συμμετέχει έχει και σε ομαδικό άφλημα. Mm -hmm. Είναι ε, είναι, εξαιρετικ... εντυπωσιακό. είναι εντυπωσιακό, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Υπάρχουν κάποια σκυλιά τα οποία έχουν εκπαιδευτεί για κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες και κάποια άλλα για κάποιες άλλες. Ε, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Γενικά αυτό το οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο είναι η διοσυγκρασία των σκύλων. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έχουμε ένα άτομο το οποίο ας πούμε έχει κινητικά θέματα ε, αστάθεια, για παράδειγμα, έτσι. Ε, δεν θα τέργεζε ποτέ με έναν σκύλο ο οποίος είναι υπερενεργητικός. Σωστά. Mm -hmm. Σωστά. Εάν λοιπόν είναι να εκπαιδευτεί αυτό το άτομο, και προσέξτε βάζω μια παρένθεση εδώ, διότι οι εργοθεραπευτές, οι ψυχολόγοι, οι παιδοψυχίατροι κτλ. Ε, βεβαίως δουλεύουν και αυτοί είναι οι πραγματικοί θεραπευτές. Ο σκύλος παίζει το ρόλο του υποστηρικτικού, του διάβλου δηλαδή επικοινωνίας πολλές φορές, ε, ο οποίος τι κάνει χωρίς να κρίνει, χωρίς να ζητάει κάτι από τον άνθρωπο, απλά με την παρουσία του βοηθάει. Στην προκειμένη περίπτωση, για την περίπτωση τη αστάθειας που συζητάμε, ένα σκύλος ο οποίο θα είχε ένα ταπεραμέντο, μια ε, πιο χαμηλών αντιδράσεων, mm. πιο ήπιο, ένα σκύλος ενδεχομένω ο οποίο ο ίδιο θα είχε ένα μικρό κινητικό πρόβλημα, mm. δεν αστείευομαι, okay. θα ήταν ο ιδανικό σύντροφο ε, έτσι ώστε να μοιραστούν. Την εμπειρία και τη δυσκολία του ατόμου mm -hmm. και να προχωρήσουν μαζί. Και αντίστοιχα, φαντάζομαι ένα υπερενεργητικό άτομο θα ήθελε ένα σκύλο που να μην να, να ήταν πιο. Αν μιλάμε για υπερκινητικό ναι. παιδί, mm -hmm. πάλι δεν θα ήταν καλή ιδέα ένα υπερκινητικό σκύλο. Mm -hmm. Γιατί γενικά στα υπερκινητικά παιδιά, όταν έχουμε διάσπαση προσοχή κτλ., κοιτάμε λιγάκι να, να αυξήσουμε το focus. έτσι. Και να, να μπορέσουμε δηλαδή να περάσουμε να, να τα. Να τα... Να τα ε, διαμορφώσουμε έτσι χαρακτήρε, πιο ήρεμε ιδιοσυγκρασίε και πιο πολύ αυτοσυγκέντρωση σε αυτό το οποίο τυχόν κάνουν. Ενισχύσουμε το αίσθημα τη ευθύνη. Ενισχύσουμε την ευθύνη, βεβαίω. Τη φροντίδα. Ναι, και Αποδεκ, την συγκέντρωση. Αποδεικνύεται στην πράξη mm. ότι είναι ο καλύτερο φίλο του ναι. ανθρώπου. Ναι, την αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση.